Πριν ξεκινήσει το βίντεο, huge announcement. Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου, μία μέρα πριν να ανοίξουν τα σχολεία, Αθήνα κέντρο, έχουμε community give back day για όλους εσάς στην Damage. Θέλω να είστε όλοι στο κέντρο της Αθήνας. Λίγα λεπτά πριν τις 2 το μεσημέρι θα δώσουμε location και θα σκάσουμε με ένα van όπου μέσα θα έχει full damaged archive pieces από όλα τα drops μέχρι τώρα. Μπορεί να έχει tokel t-shirts, don't care t-shirts, set, βουλιαγμένη heels, τα πάντα. Είναι ουσιαστικά δείγματα, κυκλοφόρητα pieces, πράγματα τα οποία δεν βάλαμε ποτέ στο site, πράγματα από παλιά drops, τα οποία θα τα δώσουμε σε εσάς εντελώς δωρεάν. Είναι 2 με 3.000 ευρώ σε δωρεάν pieces για εσάς και αυτό το κάνουμε επειδή η Damage κλείνει σχεδόν 2 χρόνια. Έχετε δώσει τρελή αγάπη στα drops και δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το να σας το δώσουμε πίσω. Χρειαζόμαστε μόνο θετική ενέργεια. Αν φοράτε Damage θα είναι πιο εύκολο στο να πάρετε κάτι free. Και γενικά θα τα πετάξουμε, θα έχει games και τα λοιπά, θα έχει δωρεάν κάπρισαν σε όλους, πιθανόν να έχει έτσι και κάποια καλά αμάξια γύρω-γύρω. Το location θα το δώσουμε στο Instagram της Damaged λίγα λεπτά πριν τις 2 και θα πρέπει να τρέξετε και όποιος προλάβει, πρόλαβε. Σας ευχαριστώ προκαταβολικά, πάμε να κάνουμε χαμό, πάμε στο hall και σας περιμένω όλους Αθήνα κέντρο 10. Σεπτεμβρίου, Κυριακή, μεσημέρι. Γεια σας φίλοι μου, Γιώργος Κάβαλος εδώ, έτοιμος για ένα τερματισμένο back to school haul. Τα πράγματα τα οποία θα δείξω σήμερα μπορεί να είναι και από το καλύτερο μου haul. Έχουμε να κάνουμε τέτοιο δικό μας, εγώ και εσείς haul, πάρα πολύ καιρό, μήνες. Οπότε καθίστε αναπαυτικά, πάρετε κάτι να πίνετε, κάτι να τρώτε και πάμε να σας δείξω ίσως τα αγαπημένα μου pickups που έχω πάρει πάρα πολύ καιρό. Let's go. Έτσι στα γρήγορα θέλω να σας πω ότι πηγαίνετε, κάντε subscribe, να φτάσουμε μάγκες 200.000 συνδρομητές. Απέχουμε λίγο σε σχέση με το νούμερο και θα κάνουμε giveaway έτσι αυτό το ποδοσφαιρικό jersey της Γερμανίας που το είχα βάλει στο vlog στη Μύκονο και με ρωτάγατε όλοι από πού το έχω πάρει. Θα το κάνω giveaway σε έναν από εσάς. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να αφήσετε ένα αστείο σχόλιο κάτω, πρέπει να είστε δημιουργικοί. Κάτι να γελάσω ρε φίλε και θα το κάνω καρδούλα και να έχετε κάνει subscribe. Οπότε κάντε subscribe, αφήστε ένα αστείο σχόλιο με το Instagram σας, σημαντικό, δηλαδή χαχαχα το αστείο σχόλιο και το IG για να σας βρω. Θα κάνω καρδούλα και ένας από εσάς θα κερδίσει αυτό το football jersey. Πάμε στα Black Air Force. Λοιπόν, το πρώτο pickup που έχω να σας δείξω είναι ένα sneaker pickup, το οποίο είναι από την Prada, εδώ στην Αθήνα. Η Prada, παιδιά, θεωρώ ότι έχει ίσως την καλύτερη εξυπηρέτηση από όλα τα designer brands. Και η Louis Vuitton έχει πολύ καλή εξυπηρέτηση. Απλά στη Louis Vuitton υπάρχει και λίγο αυτό το feeling, το... Καταλάβατε, η Prada είναι πολύ cool. Ξεκινάω αυτό το haul αυτή την εποχή επειδή ήθελα να βάλω το Black Air Force Energy. Ωραία, αυτό το season έχει Black Air Force Energy. Είχα πάρει από το Μιλάνο τα πράσινα, δυστυχώς τα έχω πουλήσει και αυτός που τα πούλησα δυστυχώς τα έχει πουλήσει και αυτός. Οπότε, εάν κάποιος αυτή τη στιγμή που έχει τα Prada μου από το Μιλάνο τα έχει, τα θέλω, τα αγοράζω, στείλτε μου στο Cloudflare γιατί δεν μπορώ να τον βρω. Το συγκεκριμένο παπούτσι το πήρα για να το φοράω με Damage tracksuit, με αυτά τα βελουτέ που θα βγούνε. Πιστεύω θα ταιριάζει πολύ και με Lacoste tracksuit, γενικά με όλο αυτό το nylon. Παιδιά, καλό είναι να βρείτε την ιστορία του American Cup. Είναι από τα πιο ιστορικά designer sneaker. Μου αρέσει το πόσο απλά είναι και το if you know, you know. Έχει απλά την κόκκινη γραμμή και ξέρετε ότι τα χρώματα της Damage είναι μαύρο-κόκκινο. Οπότε θα ταιριάζει τέλεια. Έκανε 670 ευρώ και να πω ρε παιδιά ότι στο Μιλάνο, δηλαδή πριν 2 χρόνια, έκαναν 550 όλα τα American Cup. Οπότε έκαναν αύξηση τιμής 120 ευρώ. It is what it is. Μακάρι ρε φίλε τότε να τα είχα πάρει με ένα χιλιάρικο, παίρνες δύο, τώρα όχι. Αυτό σαν πρώτο pickup, American Cup, γυαλιστερό, ό,τι καλύτερο, το αγαπημένο μου pickup απ' όλα. Περιμένω να έρθει χειμώνας και να το συνδυάζω. Δεύτερο pickup από τη Balenciaga. Λοιπόν, από την Balenciaga πήρε ένα sneaker, το οποίο, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το πήρα ρε φίλε, δεν χρειαζόταν να το πάρω. Δεν είναι τόσο πολύ του στυλ μου, καθώς δεν έχω ούτε πολλά Balenciaga ρούχα, είμαι πιο πολύ στην Gucci, να σας πω την αλήθεια. Αλλά το πήρα ρε φίλε, γιατί ήταν fire colorway. Αυτό λοιπόν είναι το Balenciaga Runner του 2022. Ουσιαστικά είναι
το ASICS σε designer με παραπάνω χρήματα. Έχουν πάρει τη σιλουέτα του ASICS. Κυριολεκτικά, δηλαδή το έχουν πτύει και αυτοί. Έχουν πάρει τη σιλουέτα του ASICS και το έχουν κάνει oversized. Το έχουν κάνει κάπως αποδομημένο. Αποδομημένο γλυκό που έλεγε και ο Λαμπρόπουλος. Βγαίνει σε κάποια colorways. Είχα πάρει παλιά τα μαύρα. Απλά νομίζω ότι δεν του πήγαιναν τόσο. Τα πούλησα και πήρα αυτό το οποίο είναι multicolor. Έχει μοβ, κίτρινο, νίον, πορτοκαλί, γκρι, ασημί, λευκό, μπλε, μαύρο. Έχει πολλά χρώματα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορώ να το συνδυάζω, αλλά νιώθω ότι θα μπορώ. Τώρα, αν δεν μπορώ, θα το δείτε στο Cloud Plug. Φυτάρουν πολύ slim, είναι ένα νούμερο κάτω. Αυτό που μου αρέσει στα συγκεκριμένα παπούτσια είναι ότι κυριολεκτικά σου δίνουν ένα αέρα, ένα vibe ότι φοράς ρε φίλε κάτι καλό και κάτι ακριβώς στα πόδια σου, γιατί είναι oversized, είναι όμως πάρα πολύ άνετο, κάνει full extend στα πόδια σου, δηλαδή αξίζει. Retail είχε 9,60, είναι πολύ ακριβό, σε αυτά τα χρήματα δεν νομίζω ότι αξίζει, να σας πω την αλήθεια. Τώρα, επειδή κάποια μπαίνουν και σε sale, αν καταφέρετε να τα βρείτε 7,50, 6,80, 6, κάποια πάνε εκεί, δηλαδή αν πετύχετε καλές εκπτώσεις, αξίζει. Για το retail, για το 960, όχι. Έχουν πολύ ωραίες λεπτομέρειες. Πάνε και με βερμούδα και με jean και με φόρμα και με set. Μου αρέσει το ότι είναι running. Πιθανό να τα φοράω και στο γυμναστήριο. Αυτά για δεύτερο pickup. Balenciaga Runners. Ready for back to school. Και κλείνοντας με τα sneaker pickup, έχω τα Louis Vuitton Trainers. Αυτά τα παπούτσια τα αγόρασα το καλοκαίρι. Δεν σας τα είχα δείξει νομίζω σε haul, μόνο σε ATH Diaries. Και πάμε λίγο να πούμε ένα overall, ρε φίλε. Άμα αντικειμενικός. Αυτό το παπούτσι το φοράω σίγουρα 1,5 μήνα κάθε μέρα. Δεν έχει πάθει απολύτως τίποτα. Δεν τα έχω καθαρίσει καν. Δεν έχω βάλει καθαριστικά. Τίποτα. Και δείτε πώς είναι. Ωραία. Νούμερο 2. Αυτό το παπούτσι είναι κοντά στο New Balance 550. Μία σιλουέτα που προσωπικά δεν μου ταιριάζει. Εμένα μου ταιριάζει λίγο το πιο χοντροκομμένο στυλ. Οπότε είναι δικό μου, αλλά του βάζω λίγο έτσι ένα πλήν. Σαν colorway, είχα πει και τότε ότι είναι το πιο rare colorway, το ασπρόμαυρο, επειδή αυτό θέλουν όλοι. Το καλό με αυτό είναι ότι αγοράζω και παίρνω και πουλάω ρούχα τώρα 4 χρόνια. Αυτά τα παπούτσια τα έχω 1,5 μήνα και δεν έχω λάβει ποτέ πιο πολλά κοπλιμέντα, ρε φίλε. Είναι ακραίο ρε φίλε, αρέσουν σε όλους, ταιριάζουν με τα πάντα, κυριολεκτικά με τα πάντα, μπορείς να το βάλεις και κάπου καλά και κάπου έτσι με κάνα tracksuit και αυτά, μπορείς να το βάλεις και με μπουκάμισο. Δηλαδή κυριολεκτικά είναι ένα παπούτσι για όλες τις περιστάσεις, το πήρα 1080 ευρώ από τη Louis τη Βουκουρεστίου. Έχει το monogram πατημένο εδώ, έχει το monogram τυπωμένο γύρω γύρω. Σαν παπούτσι, αν εξαιρέσεις το ότι έχω στο κεφάλι μου, είναι σίγουρα ένα 9 στα 10 παπούτσι. Είναι τρομερό. Απλά, εγώ ρε φίλε, έχω περισσότερη αγάπη στην Gucci και στην Prada παρά στη Louis Vuitton. Γιατί όταν ασχολιόμουν στην αρχή μου, τότε που ήμουν και broke, η Gucci ήταν στο peak. Και τότε δεν μπορούσα να τα πάρω, οπότε αυτό μου έχει μείνει. Και ότι τα Gucci εμένα μου αρέσουν πολύ περισσότερο. Συν ότι λόγω του ότι πήγε ο Pharrell στη Louis Vuitton και πέθανε ο Virgil, εγώ γενικά το Pharrell δεν το συμπαθώ πάρα πολύ. Δεν μου αρέσει τόσο το aesthetic του. Συν ότι έπεσε τώρα στο Utopia D στη Louis Vuitton από Drake. Δεν ξέρω, δεν θα πω ότι θα σταματήσω να φοράω Louis Vuitton γι' αυτό, αλλά θα πω ότι η αγάπη μου ρε φίλε ανήκει στη Gucci και στην Prada ρε φίλε. Αυτό. Αλλά overall, top sneaker. Έχει και από κάτω αυτό, τα πατάς δηλαδή άμα ξέρω εγώ ή χώμα, φαίνεται. Αυτά με τα sneaker pickups, πάμε ρούχα, έχουμε πολύ ακόμα. Συνεχίζουμε, σε αυτό το κανάλι σας έχω δείξει 4-5-6 Moncler. Γιλέκα, μπουφάν, σπάιντερ κτλ. Η αλήθεια είναι ότι πάντα λιγουρευόμουν το μάγια ρε φίλε. Πάντα το λιγουρευόμουν και θυμάμαι στο Παρίσι, το είχα βάλει στο Keith Store. Εντάξει, έλεγα ότι αν πάρω κάτι θα έπαιρνα το Spider από το Παρίσι και μου καθόταν τέλεια, ρε φίλε. Και έτυχε να το βρω από reseller με box papers, αποδείξεις, τα πάντα τα έχω μέσα αγορασμένο από το site. Και πήρα το μαύρο Moncler Maya Puffer Jacket. Νομίζω είναι του 2022 αγορασμένο. Μαλάκα, η αποδείξη είναι στο αμάξι, στο Port Bagage. Ό,τι να είναι, μα πρέπει να την πάρω. Έχει εδώ το logo με το τσεπάκι. Έχει την κουκούλα που βγαίνει, δηλαδή άμα θες το κάνεις κανονικό puffer jacket. Το swag είναι ότι έχει κρατήσει το τριγωνάκι και μέσα έχει την τσεπούλα και εδώ έχει το QR code. Αυτό έχει QR code, δηλαδή το κάνεις έτσι και σου ανοίγεις το site Moncler. Ρε φίλε, και χαίρομαι που επιτέλους αγόρασα ένα Moncler το οποίο να μην είναι 3 νούμερα μεγαλύτερό μου. Και είναι ό,τι είναι, ρε φίλε. Είναι αυτό που πρέπει να είναι, ρε φίλε. Αυτό το μπουφάν έχει ανέβει πολύ το retail του, δηλαδή παλιά πήγαινε 980, μετά πήγαινε 1060, τώρα νομίζω πάει 1180, κάτι τέτοιο. Εγώ το έκανα secure σε καλύτερο price επειδή ήταν από reseller, δηλαδή κάτω από 1000 ευρώ.
και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με αυτή την αγορά, γιατί πλέον δεν μπορείς να βρεις. Η Moncler έχει κόψει πολλούς retailers, δηλαδή φέρνει μόνο στα Άττικα και σε άλλα 1-2 μαγαζιά. Στα Άττικα με το που πάνε φεύγουνε, τώρα για να παραγγείλεις online. Ξέρεις, θα δώσω τώρα 1000 ευρώ online, είναι κάπως έτσι και έτσι. Οπότε το ότι κατάφερα να το βρω από reseller και καλύτερη τιμή, είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Το καλό είναι ότι το πήρα κατά καλό καιρό Ιούνιο, γι' αυτό και το πήρα καλή τιμή, αλλά το φρονίμα τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Κατά τον Ιούνιο, η Cortez έκανε ένα drop που είχε αυτό το denim. Είχε και το jacket, αλλά δεν μου άρεσε. Και είδα ότι είχε και XXL. Εγώ γενικά είμαι πολύ δύσκολο στα jean. Δεν βρίσκω jean να μου κάνουν από τέτοια brands, μόνο από D-Square και τέτοια, ας πούμε, που έχουν size. Και λέω, θα το δοκιμάσω και αν δεν είναι το πουλάω. Παιδιά, μπαίνω, το κοπάρω, κάνω refresh, είχε εξαντληθεί και μπαίνω στο StockX και είχε ανέβει γάματα το price του. Το φόρεσα μία φορά στο Waterboom. Fun fact, πάω Waterboom, το φοράω, παίρνω το βραβείο, κατεβαίνω, παθαίνω σοκ, άγχους από τον ήλιο, αρχίζω και υδρώνω, μπαίνω στο αμάξι, πάω Golden Hall, μπαίνω σε μια Nike, πετάω ό,τι έχω, παίρνω σορτσάκι, το βάζω και ηρέμησα. Μου αρέσει ότι είναι stitched μπροστά, έχει ένα ωραίο fit, έχει καφέ δερμάτινη λεπτομέρεια με ραμμένο Cortez, έχει ωραίο tag, είναι XXL που είναι ουσιαστικά για κάποιον που είναι εκεί 90 κιλά. Πίσω έχει το αστέρι της Cortez και επίσης το Cortez ραμμένο με χοντρό. Ωραίο tag εδώ με Alcatraz logo και επίσης πίσω stitch. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι έχει πάρει ένα jean μαμά και το έχει φτιάξει. Κάτι το οποίο δεν με χαλάει καθόλου και εγώ το κάνω σε κάποια pieces damaged. Το έβαλα, έχει πολύ ωραίο fit, παρόλο που είναι έτσι λίγο baggy και θεωρώ ότι τα baggy jeans το χειμώνα θα ξαναέρθουν full στη μόδα. Retail ήταν ακριβό, θυμάσαι σου έκανε, 140 λίρες παίζει να έκανε παραπάνω. Ήταν ακριβό retail, γι' αυτό πάει και ακριβά resell, νομίζω δηλαδή πάει κοντά στα 280 resell. Ωραίο πίσω από την Cortez. Συνεχίζουμε με τα Cortez και ένα set που πήρα για μένα. Το έχει ένας φίλος μου σε ροζ, το ροζ το θεωρώ λίγο NPC, ήθελα κάτι άλλο. Είχαν βγάλει νομίζω το κίτρινο δεν μου άρεσε. Είχαν βγάλει ένα γκρι αδιάφορο. Αλλά πράσινο Mercedes, το κατάλαβες. Πήρα το Windbreaker set, το πράσινο, το οποίο είναι jacket και βερμούδα. Ρε φίλε, στο Λονδίνο που κάνει όλο το χρόνο κρύο και τέτοια. Μία μέρα που δεν έχει τόσο κρύο στο Λονδίνο, είναι ok να βάλεις ένα t-shirt, ένα jacket και μία βερμούδα. Αλλά ρε φίλε, στην Ελλάδα έχετε δει κανένα να κυκλοφορεί με jacket και βερμούδα. Δηλαδή πάντα είναι λίγο περίεργο. Τέλος πάντων, δεν ήθελα να σκεφτώ έτσι και τα αγόρασα να τα φοράω. Έχει το Alcatraz logo εδώ σαν patch. Μου αρέσει γενικά η διχρωμία. Επειδή ασχολούμαι με τα ρούχα και με τα πατρών, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο και για κάποιον να δημιουργήσει αυτό το πατρόν, αλλά και για το εργοστάσιο να το φτιάξει. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι πάρα πολλά κομμάτια. Έχει πίσω ραμμένο Cortez. Κάτω το καλό είναι ότι επειδή skyboxy έχει λάστιχα, το tag μέσα είναι ωραίο και πήρα και τη βερμούδα του. Large πάνω κάτω, τέλειο fit, μου κάθεται τέλεια. Έχει και αυτό επίσης για να το ρυθμίζεις και επίσης το Alcatraz logo. Πάρα πολύ ωραίο. Μαζί retail είχανε 220 λίρες, 80 η βερμούδα νομίζω ή 70 η βερμούδα και 120 αυτό. Οπότε πάει κοντά στα 230 ευρώ. Resell πάει 280-350 ανάλογα με το πόσο θέλει να το αγοράσει κάποιος. Συνεχίζω με αξεσουάρ. Gucci καπέλο σε ροζ. Τα Gucci καπέλα είναι τα pieces που μου έχουν ζητήσει πιο πολλοί άνθρωποι να τα αγοράσουν. Δηλαδή στο Cloudplay καμιά, ξέρω εγώ, 7-8 παιδιά μου τα έχουν ζητήσει χωρίς να τα ποστάρω. Φίλοι μου, rappers. Αλλά δεν τα δίνω ρε φίλε. Όποιος θέλει να τα πάρει, εντάξει, δεν είναι τόσο σπάνια. Μπορεί να πάει στην Gucci να τα πάρει. Είχα δει ότι είχαν βγάλει το ροζ και στην αρχή νόμιζα ότι είναι το Gucci Palace. Αλλά μετά η Gucci έκανε την πουτανιά και πήγε και το έβγαλε κανονικά μόνη της. Καταλάβατε τι πουτανιά έκανε. Έβγαλαν Baby Blue και ροζ. Το ροζ είναι hard. Και πήγα και το πήρα ρε φίλε κατευθείαν, δηλαδή next day με το που το είδα. Μπαίνω στο store, λέω αυτό, μπαμ μπαμ, δηλαδή 5 λεπτά υπόθεση. Μ' αρέσει πάρα πολύ ρε. Κάτι άλλο επίσης που έχω δείξει ATH Diaries είναι αυτό εδώ το Louis Vuitton το πορτοφολάκι, το οποίο μου έχει λύσει τα χέρια. Η μόνη βλακία είναι ότι δεν μπορείς να κρατήσεις πολλά cash μέσα, αλλά έχω την κάρτα μου, το δίπλωμά μου, κάνα ψηλό, κάνα 2 ευρώ, κάνα χάμπι για το στομαχόπονο, δηλαδή τα απαραίτητα, ωραίο κουτάκι. Θα μπορούσα να βρω έτσι τίποτα πιο ιδιαίτερο, καμιά πουτανιά να έχει κανένα μπλε και αυτά, αλλά και θα ήταν πιο ακριβό και δεν ξέρω αν θα τέριαζε με όλο αυτό, είναι simple και less is more. Κλείνοντας, θα σας δείξω ρούχα τα οποία κάποια θα τα κρατήσω, κάποια θα τα πουλήσω στο Cloud Plug. Ξεκινάμε, θα τα πω λίγο γρήγορα. Casablanca T-shirt, πολύ καλή ποιότητα, λέει Casa Sport, big logo, 155 ευρώ retail. Tech-free. Γκρι ποντική σετ με το πάντα από κάτω. Αυτό σίγουρα θα πουληθεί στο Cloud Plug. Πολύ καλύτερη τιμή από το retail.
Ωραίο σετ, αλλά είμαι ok για φέτος. Lacoste pieces, πράσινη Lacoste ζακέτα, ωραίο simple piece, ωραίο χρώμα. Αυτό ας πούμε θα είναι κάτι που θα το έβαζα με τα Pradas. Επίσης, μαύρη Lacoste Sport Nylon ζακέτα. Αυτό είναι κάτι που θα πουληθεί στο Cloud Plug. Το έχω πουλήσει actually 2-3 φορές, αλλά πάντα το βρίσκω σε κάτι plugs που έχω. Lacoste Tracksuit, το οποίο μοιάζει πάρα πολύ με τον Goyard. Το έχετε αγαπήσει τόσο πολύ. Μαλάκα, αυτό έκανε 190 ευρώ, νομίζω, αρχική. Ρε φίλε, έχει πολύ αξία αυτό το πράγμα. Είναι πολύ ωραίο, πραγματικά. Δυστυχώς για μένα είναι λίγο too much. Έχουμε κλασική Lacoste Sport χοντρή καλή ποιότητα ζακέτα με το κροκοδιλάκι. Για Cloudplug το βλέπω, να σας πω την αλήθεια αυτό. Και κλείνοντας, αυτό ρε φίλε το είχα πάρει πριν το Moncler και λέω, ξέρεις τι, αυτό θα είναι το μπουφάν μου για φέτος. Δεν γαμιέται, λέω, θα τη βγάλω χωρίς Moncler. Μετά βρήκα το Moncler σε καλή τιμή, το έκανα secure. Οπότε αυτό θα το πουλήσω σίγουρα. Είναι Lacoste νούμερο large puffer jacket. 250 ευρώ έκανε retail. Εγώ το βρήκα λίγο καλύτερη τιμή. Θα το πουλήσω σίγουρα στο Cloudplug. Σε αυτή τη φάση, μάγκες, να σας ευχαριστήσω για αυτό το haul. Ξέρω ότι πολλά από τα πράγματα δεν ήταν για back to school. Απλά μαζεύω τόσο καιρό pieces και ήθελα να κάνουμε ένα αντρικό back to school δυνατό. Σας ευχαριστώ πολύ όσοι κάτσατε μέχρι τώρα. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και like, γιατί σε λίγες μέρες έρχεται καινούριο βίντεο. Τα λέμε, γεια σας.